Η μαμά έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει και η μητέρα σου και ο πατέρας. Ναι, ναι. Έχουν και πεθάνει, οι δύο έχουν και οι δύο μου γονείς. Σε τι ηλικία τους έχασες? Τη μητέρα μου την έχασα στα 12. Πολύ μικρός. Ναι, ναι. Και ο πατέρας μου έφυγε πριν 5 χρόνια. Πάμε στα 6 χρόνια τώρα. Ένα παιδί είναι σκληρό να χάνει τη μαμά του στα 12. Ναι. Από AIDS κιόλας, δηλαδή σε μια εποχή που το 94 που πέθανε η μητέρα μου, πολύ κλειστή κοινωνία. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο, αλλά την ίδια στιγμή τώρα στα 36 μου, ας πούμε, κοιτάω πίσω και λέω ίσως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να θυσιαστούν για μας, γιατί είμαστε 4 αδέρφια και σκέφτομαι ότι αυτό είναι που μας δυνάμωσε κιόλας. Μιας και μου την άνοιξες εσύ την κουβέντα, θέλεις να μου πεις λιγάκι πώς η μητέρα σου κατέληξε να είναι φορέας του AIDS? Κοίταξε να δεις, αυτό έγινε μετά από μια εποχή που ο κόσμος ήταν λίγο, ξέρεις, δεν το είχε στο μυαλό του όλο αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε προστασία. Mm-hmm. Ενώ ο κόσμος δεν ήξερε να προστατεύεται. Σε μια τουριστική περιοχή της Κύπρου που αναπτυσσόταν κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ, ένα πατέρα καλονό, ο οποίος περπατούσε στο δρόμο και έπεφτε ο γυναικείος πληθυσμός. Ήταν πάρα πολύ ωραίος άντρας ο πατέρας μου. Έκανε οικογένεια στα 20 του, όπως οι περισσότεροι Κύπροι, στην πατρίδα μου, πιο πολύ κάνουν οικογένεια μικρή. Και φαντάζομαι ότι φάνηκε άτυχος. Η μητέρα μου ήταν μια γυναίκα που ήταν ταγμένη στο σπίτι και στα παιδιά της. Ο πατέρας ήταν πάντα έξω γιατί έπρεπε να φέρνει στο σπίτι το φαγητό. Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς σου? Ο πατέρας μου ήταν ψαράς, mm-hmm. όμως κατά καιρούς είχαμε εστιατόριο κάποια στιγμή. Αλλά κατά βάση το επάγγελμά του ήταν ψαράς. Άρα τον ιό ουσιαστικά στην οικογένεια τον έφερε ο μπαμπάς. Ναι. Τι κλίμα επικράτησε σε αυτή την οικογένεια, έχεις εσύ μνήμες από τότε? Θα σου πω ότι τότε αυτό που έγινε είναι σαν να έπεσε μια βόμβα τότε μέσα στο σπίτι μας. Γιατί πάντα η οικογένεια μας ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ αγαπητή η οικογένεια. Πάντα είχαμε κόσμο στο σπίτι, πάντα μπαινόβιαναν φίλοι, συγγενείς. Και τότε θυμάμαι σαν παιδί ότι είναι σαν να έπεσε μια βόμβα μέσα στο σπίτι και εξαφανίστηκαν όλοι.